Κύριε Υφυπουργέ, έχουν προκύψει προβλήματα με την επάρκεια και την ασφάλεια της μονάδας εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών, ΜΕΠΚ, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Με απόφαση του διοικητή, 1,5 μήνα περίπου πριν, ασθενείς της ΜΕΠΚ συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας NO-COVID. Χωρίς να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και στελέχωσης αυτής με επαρκές μόνιμο ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία βαριά ασθενών που χρήζουν εντατικής θεραπείας χωρίς να πάσχουν από COVID-19 λόγω της αποκλειστικής διάθεσης όλης της μονάδας για ασθενείς COVID-19. Δηλαδή, συνοσηλεύονται στον ίδιο χώρο σοβαρά καρδιολογικά και καρδιοχειρουργικά περιστατικά με ασθενείς διασωληνωμένους ή μη που χρήζουν εντατικής θεραπείας. Εν τω μεταξύ, η ΜΕΠ καλύπτει σοβαρά καρδιολογικά περιστατικά από όλη την Κρήτη, τις Νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και μάλιστα μόλις προχθές ήρθε περιστατικό από τη Χίο και συχνά έχει μία πληρότητα πάνω από το 75%. Έρχεται ακόμα μια φορά στην επιφάνεια η έλλειψη μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού, που έχει σαν αποτέλεσμα αρκετές βάρδιες. Οι βοηθοί νοσηλευτών και οι βοηθοί θαλάμου να περιθάλπουν παράλληλα καρδιολογικούς και ασθενείς της ΜΕΘ NO-COVID. Επομένως, η μετατροπή της ΜΕΠΚ σε ΜΕΘ, εκτός από το θέμα της ασφάλειας, υποβαθμίζει τη λειτουργία της και αφαιρεί επί της ουσίας πολύτιμα κρεβάτια από τους καρδιοπαθείς. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με άλλες κλινικές του νοσοκομείου. Η νοσηλεία ασθενών με σοβαρά καρδιακά νοσήματα στον ίδιο χώρο με ασθενείς της ΜΕΘ με σοβαρές λοιμώξεις αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης μικροβίων, επιδεινώνοντας περαιτέρω την πρόγνωση των καρδιολογικών ασθενών. Επίσης, εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία ασθενών με οξέα εμφράγματα, επίγουσες αριθμίες και άλλα σοβαρά καρδιολογικά και καρδιοχειρουργικά προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Υφυπουργέ, ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της νοσηρότητας και της θνητότητας από καρδιακά και άλλα νοσήματα. Η κυβέρνηση και η διοίκηση του νοσοκομείου δυστυχώς προσπαθούν να βγάλουν από τη μύγα ξύγι, καταστρατηγώντας τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια λειτουργίας μονάδας που έχει καθορίσει το ΚΕΣΥ από το 2016, ούτε όσον αφορά τα κριτήρια για το χώρο νοσηλείας, αλλά ούτε και της εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού. Το πλέον ανησυχητικό όμως είναι ότι ο διοικητής του νοσοκομείου, παρά τις αντιδράσεις, δεν δείχνει καμία διάθεση να επαναφέρει την κλινική στα προ-COVID εποχής επίπεδα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει οικοδομήσει μια ολόκληρη θεωρία, βολική για την κυβέρνηση, που εδράζεται στη λογική του εδών μονιμότερου του προσωρινού. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση. Πρώτον, για το διαχωρισμό των κλινών μονάδας εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών και ΜΕΘ NO-COVID και την επαναφορά της κλινικής στα επίπεδα της προ-COVID-19 κατάστασης. Και όχι μόνο αυτό βέβαια, εδώ υπήρχε υπόσχεση για δημιουργία μονάδας αυξημένης φροντίδας για περιστατικά που φτάνουν στο Πεπαγνή. Από νοσοκομεία της Κρήτης, Νότιο Αιγαίο κτλ. Αλλά πάντα βέβαια με την προϋπόθεση να υπάρχει υπαρκές μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό και όχι με μπαλώματα προσωρινότητας. Δεύτερον, την εξασφάλιση ασφαλούς νοσηλείας των σοβαρών καρδιολογικών και καρδιοχειρουργικών περιστατικών στη ΜΕΠ του νοσοκομείου. Τρία, την αύξηση των διαθέσιμων κλινών της ΜΕΠΚ, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλου του πληθυσμού της Κρήτης και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Τέταρτον, την ανάπτυξη στο νοσοκομείο νέων πλήρως στελεχωμένων με μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και επαρκώς εξοπλισμένων κλινών ΜΕΘ και μονάδας αυξημένης φροντίδας. Την επέκταση των υποδομών του Πεπαγνή με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για να υπάρξει δημιουργία νέων κλινών ΜΕΘ. Και τέλος, την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών ΜΕΘ της Κρήτης, ώστε να μην υποβαθμίζεται η ΜΕΠΚ, προκειμένου να εξασφαλιστούν πρόσθετες κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Συντηχάκη, τον Ιούλιο του 2019 η μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης λειτουργούσε τις 12 από τις 16 κλίνες για την νοσηλεία ασθενών. Σήμερα είναι σε πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία, έχοντας τη δυνατότητα να νοσηλεύει 16 ασθενείς. Ομοίως, η μονάδα εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών παρελήφθη με δυνατότητα νοσηλείας 7 καρδιοπαθών ασθενών και σήμερα είναι πλήρως ανεπτυγμένη, έχοντας τη δυνατότητα νοσηλείας 9 καρδιοπαθών ασθενών.
Για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία αυτών των κλινών ΜΕΘ και της μονάδος εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών, φυσικά και απαιτείται ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Ειδικά στη μονάδα εντατικής θεραπείας υπηρετούν 16 γιατροί εντατικής θεραπείας, από τους οποίους οι 15 είναι μόνιμοι και ο ένας εξειδικευόμενος, 66 νοσηλευτές, από τους οποίους οι 36 είναι μόνιμοι, 18 επικουρικοί και οι υπόλοιποι 12 εξειδικευόμενοι. Για την αντιμετώπιση της πανδημίας και ειδικά για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών που έχριζαν εντατικής θεραπείας ασθενών με κορονοϊό, προχωρήσαμε βάσει συγκεκριμένου πλάνου στον αναγκαίο μετασχηματισμό προσωρινής λειτουργίας τόσο της ΜΕΘ όσο και της μονάδος εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών. Συγκεκριμένα, οι 16 κλίνες της ΜΕΘ διατέθηκαν για την αποκλειστική νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό και ταυτόχρονα οι 4 από τις 9 κλίνες της εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών για νοσηλεία ασθενών χωρίς κορονοϊό που έχριζαν εντατικής θεραπείας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι οι προσωρινές αυτές λειτουργικές αλλαγές έγιναν τηρώντας όλους τους προβλεπόμενους κανόνες για την ασφάλεια των ασθενών και σε κάθε περίπτωση με την επιστημονική καθοδήγηση του αρμόδιου ιατρικού προσωπικού. Παράλληλα, για να διασφαλίσουμε την κάλυψη των ασθενών με καρδιοπάθειες και σε συνεννόηση με τους ιατρούς καρδιολόγους της ΜΕΠΚ, η διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε στην προσωρινή ανάπτυξη 4 κλινών εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο απέναντι από το αιμοδυναμικό τμήμα. Τονίζω ότι η λύση αυτή είναι προσωρινή αλλά επιβεβλημένη έως την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής 13 κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας και 2 κλινών μονάδος αυξημένης φροντίδας δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, οι οποίες και θα δοθούν προς χρήση περί τα τέλη Φεβρουαρίου. Και για τις νέες αυτές κλίνες εντατικής θεραπείας και αυξημένης φροντίδας προκηρύξαμε 10 θέσεις ιατρών εντατικής θεραπείας, 5 εκ των οποίων καλύφθηκαν και οι γιατροί έχουν ήδη αναλάβει καθήκοντα στο νοσοκομείο και 5 κρίθηκαν άγονες και θα επαναπροκηρυχθούν σε προκήρυξη τις επόμενες ημέρες. Αναμένουμε επίσης το τέλος του μήνα τον διορισμό 20 μόνιμων νοσηλευτών κατηγορία ΣΤΑΦ-ΕΠΣΙΛΟΝ μέσα από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ και ειδικότερα της προκήρυξης 2ΚΑΠΑ που με δικές μας ενέργειες καταφέραμε και τραβήξαμε επιτυχώντες της προκήρυξης αυτής και θα τους έχουμε στη διάθεσή μας και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Επομένως, όλες οι ενέργειές μας που υλοποιούν έχουν ένα και μόνο σκοπό, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας προς όλους τους πολίτες. Και κρίσιμος παράγοντας σε αυτή την προσπάθεια είναι η επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τις υγειονομικές δομές της χώρας. Και προσωπικό, κατά προτίμηση, μόνιμο. Αυτό θέλουμε, το έχουμε ξαναπεί, το λέμε και θα το λέμε συνέχεια. Μόνιμες λύσεις θέλει το σύστημα. Ό,τι και να κάνουμε, οι ανάγκες και οι ελλείψεις είναι σημαντικές με αποτέλεσμα να προστρέχουμε σε λύσεις όπως είναι το επικουρικό προσωπικό, λύσεις όμως που δίνουν έστω και βραχυπρόθεσμα λύσεις στα ζητήματά μας. Περισσότεροι από 7.500 επικουρικοί γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό και 1.420 μόνιμες θέσεις γιατρών του ΕΣΥ υλοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 και πλέον μήνες. Θα συνεχίσουμε με στοχευμένες προσλήψεις. Όπου το σύστημα τις έχει ανάγκη, έχουμε πει ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει σχετική προκήρυξη 500 και πλέον, πέραν των 500, πολύ περισσότερων θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού. Φυσικά και η Κρήτη, το έχουμε πει, έχει ανάγκη σε κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας. Φυσικά και η μονάδα εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου πρέπει να αναβαθμιστεί. Πρέπει να στελεχωθεί με το αναγκαίο προσωπικό, τις αναγκαίες υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Αυτό κάνουμε, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς. Συγγνώμη, εγώ γιατρός δεν είμαι. Η κοινή λογική όμως λέει, ή μάλλον η επιστήμη η ίδια, ότι η συνύπαρξη περιστατικών, σοβαρών καρδιολογικών και καρδιοχειρουργικών περιστατικών με ασθενείς διασωληνωμένους που χρήζουν εντατικής θεραπείας είναι το λιγότερο μη συμβατή. Εν έχει κινδύνους. Ο διοικητής του νοσοκομείου, προσπαθώντας να αντικρούσει τις αντιδράσεις των στελεχών της κλινικής, της καρδιολογικής κλινικής, λέει ότι δεν έχουν αυτές οι αντιρρήσεις και οι αντιδράσεις πραγματική βάση.
Εγώ μέτρησα τουλάχιστον 4 φορές τη φράση «προσωρινή λειτουργία». Ούτε ο διοικητής το λέει, ούτε η 7η είπε το λέει, επισήμως και ανεπισήμως. Εσείς το λέτε σήμερα, εγώ το κρατάω, το κρατάμε, για το θέμα της προσωρινότητας της λειτουργίας των κλινών ΜΕΠ σε μεθνοκόβιτ. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι σε αυτές τις συνθήκες πράγματι η επικινδυνότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα σας φέρω ορισμένα παραδείγματα. Τραυματίας έμεινε για ώρες στην ανάνυψη του παγνή μετά από επίγον χειρουργείο. Άλλος ασθενής διασωληνώθηκε στην νευρολογική και συνέχισε την νοσηλεία σε απλό θάλαμο της κλινικής. Σοβαρά καρδιολογικά περιστατικά που χρήζουν εντατικής παρακολούθησης νοσηλεύονται σε κοινές κλίνες της καρδιολογικής ενώ καθυστερούν πάνω από 10 νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι συνθήκες αυτές είναι επισφαλείς για την νοσηλεία ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία αλλά και την ίδια τη ζωή τους. Και όλες αυτές οι πρωτότυπες αποφάσεις της διοίκησης έχουν την κυβερνητική βούλα στο όνομα της υγειονομικής κρίσης, της 7ης είπε, σε βάρος ασθενών πριν απ' όλα αλλά και των εργαζομένων. Εγώ θα σας πω, επειδή αναφέρετε ορισμένα νούμερα, θα προσλάβουμε τόσους, θα προσλάβουμε εκείνους. Ναι, πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Το θέμα είναι ότι γίνονται βήματα πίσω. Και αν σε συνθήκες πανδημίας δεν προσλαμβάνεται το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, φανταστείτε, ας φανταστούν οι ασθενείς, ας φανταστεί ο λαός, οι εργαζόμενοι, τι θα συμβεί στις νορμάλ συνθήκες. Πλήρης απαξίωση. Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ενδεικτικό ότι σε βάρδιες υπάρχουν 3 συμβασιούχοι νοσηλευτές και ένας που κάνει ειδικότητα για 10 βαριά καρδιολογικά ασθενείς. Υπάρχουν νοσηλευτές που για 2 εβδομάδες δουλεύουν σειρά με ένα ρεπό ή κάνουν 3 πρωί βράδυ. Ο ένας εφημερεύων γιατρός θα πρέπει, αν χρειαστεί, που χρειάζεται αρκετές φορές, πάρα πολλές, να είναι σε 2 χώρους ταυτόχρονα και να παρέχει τις υπηρεσίες του. Η αρχική απόφαση της διοίκησης προέβλεπε συρρήκνωση από 9 κρεβάτια της ΜΕΠ σε 5. Και κάτω από την κατακραυγή αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μια μεσοβέζικη λύση, δηλαδή τη συνύπαρξη 3 ειδικοτήτων σε ένα χώρο που η γυπνίαση των κρεβατιών αντίκειται στους κανονικούς όρους λειτουργίας και ασφάλειας μιας ΜΕΘ και μιας ΜΕΠ. Από το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου, ο χώρος της μονάδας εφραγμάτων είχε χαρακτηριστεί αποθήκη. Προσέξτε, από την προηγούμενη. Και τώρα στεγάζεται τα ΜΕΘ no COVID. Σε πολλές βάρδιες το προσωπικό είναι κοινό. Δηλαδή, ενώ καρδιολογική, ΜΕΘ, χειρουργική κτλ. Είναι κοινό το προσωπικό. Αναφέρουμε βοηθούς αλάμους, νοσηλευτές, μεταφορείς, δηλαδή 3-1. Και ενώ στην καρδιολογική γίνεται το διαχώρητο με ευθύνη της διοίκησης, η ίδια αυθαίρετα πρόσφατα, χωρίς καμία ενημέρωση των διευθυντών της καρδιολογικής κλινικής και της καρδιοθωρακικής, άδειασε θάλαμο με 2 κλίνες με εξοπλισμό, παροχές οξυγόνου και άλλα κτλ. Που νοσηλεύονταν κόσμος και το μετέτρεψε σε γραφείο γιατρού. Εν πάση περιπτώσει, μάθετε πιανού γιατρού. Έτσι, για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Στο Παγνί, επιπλέον, κύριε Υφυπουργέ, υπάρχει καθεστώς φόβο. Υπάρχει bullying εργαζομένων που τολμούν να καταγγείλουν τις αφαιρεσίες του διοικητή του Παγνί. Θυμάστε τις απειλές για απαγόρευση του Προέδρου του Σωματείου να μιλάει για τις ανεπάρκειες του νοσοκομείου. Πάρα πολύ καλά, νομίζω πρέπει να το θυμάστε. Είστε ενήμερος για την πρόσφατη έντονη ψυχική καταπίεση που δέχτηκε υψηλό διευθυντικό στέλεχος του Παγνή από τη διοίκηση του νοσοκομείου με αποτέλεσμα να εισαχθεί στη Στεφανία Μονάδα για Νοσηλεία. Τα παραπάνω λοιπόν προβλήματα αποτυπώνουν την αποτυχία των σχεδιασμών της κυβέρνησης και διαψεύδουν τους ισχυρισμούς σας για θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Πρέπει να κλείσετε, κύριε Συνάδελφε. Ολοκληρώνω, τελειώνοντας, λέγοντας ότι κάνατε αναφορά για τις δωρεές του Ιδρύματος Νιάρχου, για την επέκταση της ΜΕΘ. Σε χώρους που αποσπάστηκαν από την ψυχιατρική και άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Το θέμα είναι αυτές οι κλίνες, με τι προσωπικό θα στελεχωθούν.
Έχουν προκηρυχθεί νέες θέσεις μόνιμων νοσηλευτών. Καλό είναι να λέμε ότι φτιάχνουμε νέες κλινές ΜΕΘ. Με τι προσωπικό στελεχώνονται αυτές? Ή κάνουμε μπαλώματα κλείνοντας κλινικές και παίρνοντας προσωπικό από άλλες κλινικές και βάζοντάς τους να δουλεύουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας? Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τα δείτε άμεσα αυτά. Το τρίτο κύμα είναι μπροστά, με ό,τι συνέπειες αυτό μπορεί να έχει για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Ευχαριστώ.